Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να συμπαρασταθούμε σε έναν αυτοαπασχολούμενο συνάδελφο, ο οποίος αφού υπέστη τη λέλαπα των μνημονίων δεν κατάφερε να ανταποκριθεί σε ένα δάνειο το οποίο είχε πάρει, και παρά το γεγονός ότι είχε διακανονισμό τον οποίο τηρούσε με ευλάβεια, το δάνειο πουλήθηκε σε φαντ και αυτή τη στιγμή προκύπτει πληστηριασμός. Δεν θα επιτρέψουμε κανένα πληστηριασμό, κανένα σπίτι του λαού να πέσει στα χέρια των τραπεζιτών. Οι άνθρωποι δουλεύουν και ανταποκρίνονται σε αυτά που μπορούν να ανταποκριθούν. Θέλουμε ένα διακανονισμό που να μπορεί ο συνάδελφος να τον ακολουθήσει, όπως έκανε τόσα χρόνια, πάνω από 20, δουλεύοντας και πληρώνοντας όλες τις υποχρεώσεις. Θα είμαστε μαζί του μέχρι το τέλος, μέχρι να ανασταλεί ο πληστηριασμός. Πρόκειται για ένα πληστηριασμό ενός ακινήτου, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία για δύο οικογένειες. Είναι δύο αδέλφια με τις οικογένειές τους που μένουν εκεί. Πήραν ένα δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς το 2006 στεγαστικό για να χτίσουν το σπίτι. Στη συνέχεια το 2018 έκαναν μία ρύθμιση λόγω οικονομικών δυσκολιών με μία χαμηλότερη δόση 300 ευρώ. Ωστόσο, το δάνειο πέρασε σε εταιρεία διαχείρισης οφειλής με αποτέλεσμα να αλλάξει ο λογαριασμός στον οποίο έπρεπε να πληρώνουν τη δόση χωρίς να ενημερωθούν οι οίκοι, και δεν είχαν πού να καταβάλουν τα λεφτά της δόσης. Ενώ πήγαιναν δηλαδή στο κατάστημα της Πειραιώς που τους εξυπηρετούσε ως τότε, δεν γινόταν δεκτά τα χρήματα που ήθελαν να καταβάλουν για τη δόση του δανείου, γιατί τους έλεγαν ότι πρέπει να έρθουν σε επαφή με την εταιρεία διαχείρισης. Η όποια επικοινωνία με την εταιρεία όμως εκείνο το διάστημα ήταν άκαρπη, με αποτέλεσμα να περάσουν κάποιοι μήνες και τελικά να χάσουν αυτή τη ρύθμιση. Κάνοντας μια προσπάθεια να κάνουν νέα ρύθμιση και σε επικοινωνία με την εταιρεία διαχείρισης οφειλής, ξαφνικά τους ζητήθηκε μια δόση ύψους 1.000 ευρώ. Πρόκειται για δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι μικροί αυτοαπασχολούμενοι με χαμηλά εισοδήματα. Μια τέτοια δόση ήταν αδύνατο να την καταβάλουν, και αυτό είχε συνέπεια στην πορεία να εκδοθεί διαταγή πληρωμής, να γίνει κατάσχεση του ακινήτου και την Τετάρτη να υπάρχει πληστηριασμός για το συγκεκριμένο ακίνητο. Αυτό που θέλουμε είναι να ανασταλεί ο πληστηριασμός και να ρυθμίσουμε την οφειλή με μια τέτοια δόση στην οποία να μπορούν οι άνθρωποι να ανταποκριθούν. Θέλουν να ρυθμίσουν την οφειλή τους, θέλουν να ρυθμίσουν αυτό το δάνειο, αλλά φυσικά με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν, να μην διακινδυνεύσει η διαβίωσή τους με μια πάρα πολύ υψηλή δόση.